Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Blue Sky, στο ραντεβού με την επικαιρότητα, σε μία εκπομπή που όπως κάθε μέρα επικοινωνείτε μαζί μας και έχουμε το δικό μας κώδικα επικοινωνίας με εσάς, με τους πολίτες, ακούγοντας τα δικά σας θέματα, τα δικά σας προβλήματα, προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις σε όσα θέματα μπορούμε. Όμως νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι είναι το μοναδικό κανάλι που δίνει ελεύθερα το λόγο στους πολίτες να ακούγονται σε όλες μας τις εκπομπές. Ακόμα και το βράδυ στις παρεμβάσεις και στη δική μας εκπομπή και στην εκπομπή κάθε Κυριακή με τον κύριο Χαραδαβέλα. Επικοινωνείτε και Σάββατο με τον κύριο Χαραδαβέλα, επικοινωνείτε μαζί μας και βάζετε τα δικά σας προβλήματα. Πολλές φορές πρέπει να πω ότι μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχουμε, γιατί να είστε σίγουροι ότι μας ακούν και στο Μαξίμου αλλά και στα Υπουργεία, και ιδέες παίρνουν και λύσεις ακούνε και εδώ είμαστε να τα συζητάμε όλα. Χθες, στα πλαίσια των επισκέψεων του Πρωθυπουργού, είχαμε την επίσκεψη που έκανε στο Υπουργείο Υγείας. Ένα Υπουργείο πολύ ευαίσθητο, ένα θέμα της υγείας που σε όλο τον προεκλογικό αγώνα που έγινε, σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το στοίχημα της κυβέρνησης αυτής θα είναι να μπορέσει να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών όταν πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας σήμερα στα site και χθες και βλέποντας και την ανακοίνωση της αντιπολίτευσης, έμεινα έκπληκτη, γιατί τι πιο φυσιολογικό το να υπάρξει συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με την πυροσβεστική και με το στρατό, ώστε να μπορέσουμε γρήγορα, άμεσα, χθες, να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση που πρέπει να γίνεται μέσω του ΕΚΑΒ. Γιατί είχαμε γεγονότα που ήταν θλιβερά το προηγούμενο διάστημα, και το στοίχημα είναι, όταν γίνεται ένα περιστατικό, να μπορεί να φτάνει το ΕΚΑΒ μέσα σε 5-10 λεπτά και όχι να πρέπει να έχουμε μισή ώρα και μία ώρα αναμονής. Άρα, αυτή τη στιγμή, σωστά η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να μπει ο στρατός και η πυροσβεστική με τον τρόπο αυτό, του να οδηγώ. Μπορεί για κάποιους αυτό να ακούγεται αστείο. Όμως, όταν μπορείς από τους διασώστες να μην χρησιμοποιήσεις κανέναν στο να οδηγήσει, να βάλεις άλλους να οδηγήσουν και όλοι οι διασώστες του ΕΚΑΒ να είναι πίσω, να στηρίξουν τους ασθενείς, είναι μεγαλύτερος ο αριθμός. Επίσης, αυξάνονται οι βάρδιες. Άλλο να έχω χ αριθμό και άλλο μέσα εκεί να προσθέσω και άλλους, άρα να μπορώ να βγάζω περισσότερα ασθενοφόρα με οδηγούς και διασώστες να εξυπηρετούν σε όλο το 24ωρο. Αυτό όμως, επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση, δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση το θέμα να γίνουν οι προσλήψεις. Εννοείται θα γίνουν οι προσλήψεις. Είναι ποτέ δυνατόν να αλλάξει αυτό και να παραμείνουμε μόνο με τον στρατό και την πυροσβεστική? Όχι. Οι προσλήψεις θα προχωρήσουν και θα γίνουν κανονικά. Μπορούν οι προσλήψεις όμως να γίνουν σήμερα? Όχι, δεν μπορούν. Υπάρχει μία διαδικασία, υπάρχει νομοθεσία, την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Και αυτό θα γίνει. Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία των προσλήψεων και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να φτάσουμε στις προσλήψεις, είναι να έχουμε τη στήριξη και την συνεργασία και με άλλα υπουργεία. Γι' αυτό νομίζω ότι το να κάνουμε σχόλια και να είμαστε αρνητικοί πριν καν δούμε πώς μπορεί αυτό να εξελιχθεί, το βρίσκω αν μη τι άλλο μικροκομματικό. Είμαστε στο καλοκαίρι, σε μία σεζόν που τα νησιά μας γεμίζουν από κόσμο, γεμίζουν από τουρίστες, έχουμε άμεση ανάγκη και στήριξη από ελικόπτερα, από να μεταφέρουν ασθενείς. Όλα αυτά δεν μπορεί να αγοραστούν σε μία μέρα.
Δεν γίνεται αύριο το πρωί να πούμε πήραμε ελικόπτερο το οποίο θα υποστηρίζει τη διακομιδή τη Δευτέρα το πρωί. Άρα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εδώ θα χρησιμοποιήσω ελικόπτερα για τη διακομιδή από το στρατό και φυσικά θεωρείται αυτονόητο και δεδομένο ότι θα προχωρήσω να κάνω και τις αγορές που πρέπει και οφείλουμε να κάνουμε και να αγοράσουμε και τα και ελικόπτερα να μπορούμε να κάνουμε άμεσα και γρήγορα τις διακομιδές. Γι' αυτό καλό είναι να είμαστε, να δίνουμε χρόνο. Χρόνο για να δούμε πώς όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν. Ωραία είναι η κριτική, θα συμφωνήσω μαζί σας, πρέπει να γίνεται κριτική, πρέπει γιατί μέσα από αυτά που ακούγονται όλοι γινόμαστε καλύτεροι. Όμως, το να μηδενίζουμε τα πάντα, το να λέμε ότι δεν θα γίνονται αυτά για τα οποία ακούστηκαν προεκλογικά, να λέμε ότι αναιρούνται όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν προεκλογικά, τότε φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και για να πάμε λιγάκι και στο θέμα των υποδομών. Γιατί όντως τα νοσοκομεία, παρόλη την προσπάθεια που έχει γίνει αυτά τα 3 χρόνια, τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, γιατί θέλω να πω ότι μέσα σε ό,τι κακό έχει φέρει η πανδημία, στους ανθρώπους που χάσαμε, σε ό,τι αντιμετωπίσαμε και οικονομικά και όλα, έφερε και ένα καλό. Κάποια νοσοκομεία πραγματικά βελτιώθηκαν, άλλαξαν η εικόνα τους. Γιατί δόθηκαν χρήματα, γιατί μπορέσαμε να πάρουμε περισσότερα μηχανήματα, γιατί πραγματικά μπήκαν κρεβάτια, γιατί είχαμε τις δωρεές, γιατί έγινε μία προσπάθεια. Είναι όμως αυτό αρκετό? Όχι, δεν είναι αρκετό. Και νομίζω πολύ σωστά το έβαλε ο Πρωθυπουργός ότι το 30% των δαπανών από εδώ και πέρα θα πάει στην υγεία. Και ένα από τα προβλήματα βέβαια που αντιμετωπίζουμε είναι τα επείγοντα. Τα επείγοντα όταν πας, φυσικά δεν μπορείς να έχεις μία αναμονή στα περίπου και 4 ώρες και 6 ώρες υπήρξε αναμονή. Υπήρξε και υπάρχει και σήμερα που μιλάμε. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των επειγόντων, να μειωθεί ο χρόνος όσο το δυνατόν περισσότερο. Το προσωπικό όχι, δεν θα πω ότι είναι αρκετό. Απαιτούνται οι προσλήψεις όπως έχουν ανακοινωθεί. Απαιτείται όμως να υπάρχουν και απολαβές για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι είναι άνθρωποι που πραγματικά έδωσαν μία μάχη την περίοδο της πανδημίας, δίνουν κάθε μέρα τη μάχη τους και πρέπει κι εμείς να τους στηρίξουμε. Το στοίχημα για να πετύχει υγεία είναι ένα στοίχημα για όλους μας. Ό,τι καλύτερο γίνει για την υγεία, όσο καλύτερες είναι οι συνθήκες όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα νοσοκομείο, τόσο καλύτερη γίνεται η ζωή μας. Θα πρέπει να μειωθεί η αναμονή για τα χειρουργεία. Βεβαίως και θα πρέπει να μειωθεί η αναμονή για τα χειρουργεία. Και αν απαιτείται και αν χρειάζεται να γίνει και μία αναμόρφωση στο ποιος είναι ο ρόλος των νοσοκομείων, να γίνει. Μην ξεκινάμε αμέσως με αρνητική σκέψη. Θα γίνει αυτό, θα γίνει, θα τα αλλάξουν, θα τα κλείσουν. Όχι. Άνοιξαν νοσοκομεία. Δεν έκλεισαν νοσοκομεία. Μπήκανε και άλλα κρεβάτια και άλλες κλίνες που δόθηκαν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Δείτε ό,τι έγινε, και ας κατηγορούσε η αντιπολίτευση ότι τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε το σύστημα υγείας. Δεν απέτυχε το σύστημα υγείας. Κράτησε όσο μπορούσε καλύτερα. Όχι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Δεν έγιναν όλα όπως θα θέλαμε να είναι ιδανικά. Σύμφωνοι. Μα αυτό και είναι ο στόχος. Να μπορέσουμε την τετραετία που θα ακολουθήσει να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και πρέπει να τα βελτιώσουμε και ως προς τις υποδομές τους. Φυσικά πρέπει να βελτιωθούν. Πληρώνει ο ελληνικός λαός
Μας κρατάνε χρήματα από τους μισθούς μας, μας κρατάνε χρήματα από τις συντάξεις μας για την υγειονομική περίθαλψη και περιμένουμε να δούμε ότι όλα αυτά την επόμενη μέρα από το επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε κάθε φορά που μπαίνουμε και πάμε σε ένα νοσοκομείο. Το όσο ότι έχει σχέση όμως, γιατί ακούγονται και αυτά περί ιδιωτικοποίησης, θα πουληθούν, θα κάνουν. Εννοείται ότι δεν θα πουληθεί. Το ακούσαμε κάποια στιγμή ότι και με το νερό και για την Αθήνα και την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ της Θεσσαλονίκης, τα ακούσαμε και εκεί, αλλά δίδατε ότι το πρώτο πράγμα που έγινε είναι να επανέλθουν στο κράτος και ΕΙΔΑΠ και ΕΙΔΑΘ. Δεν μιλάμε λοιπόν ότι τα νοσοκομεία θα ιδιωτικοποιηθούν. Απλά λέμε για την συνεργασία και τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και να πούμε το εξής. Πάμε σήμερα σε ένα νοσοκομείο, πάμε σε ένα γιατρό και μας συνταγογραφεί να κάνουμε τις εξετάσεις. Δεν πάμε σε έναν ιδιώτη έξω να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Δεν πληρώνουμε μία μικρή διαφορά. Ναι, την πληρώνουμε. Όμως εξυπηρετούμεθα γρήγορα και άμεσα. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο γίνεται. Δεν είναι κάτι για το οποίο για πρώτη φορά ακούμε ότι θα υπάρξει αυτή η σχέση ανάμεσα στο δημόσιο, στη δημόσια υγεία και, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Αντίθετα, και αυτό συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα όλων μας. Γιατί όλους μας ενδιαφέρει το θέμα της υγείας και είναι κάτι για το οποίο είναι ένα αγαθό το οποίο το έχουμε ανάγκη. Αυτά με τα θέματα της υγείας, γιατί ακούγονται πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ας δείξουμε λίγο υπομονή, ας δώσουμε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση, τη νέα αυτή κυβέρνηση, τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να μπορέσει το επόμενο χρονικό διάστημα να φέρει εκείνους τους νόμους που θα βελτιώσουν όλο το σύστημα και μετά να το κρίνουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είναι η εκπομπή μας, εδώ είναι το κανάλι μας. Έχετε το λόγο και εσείς από το σπίτι σας να πάρετε ένα τηλέφωνο και να κάνετε τη δική σας κριτική. Αλλά ας αφήσουμε το περιθώριο να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Και να πάμε σε ένα άλλο Υπουργείο, για το οποίο και γι' αυτό πρέπει να πω ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Όμως πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι προτεραιότητα έχει η οικογένεια, και το θέμα το δημογραφικό. Ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να σας πω ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές να το σχολιάζουμε και εμείς από εδώ από την εκπομπή, ότι μετά από λίγα χρόνια θα υπάρχει πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τους νέους, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν τη δουλειά τους, να έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν το παιδί τους σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό για να μπορέσουν να έχουν εκείνα τα εχέγγυα και να δημιουργήσουν μια οικογένεια. Και γιατί όχι να μην είναι και πολύτεκνη οικογένεια, ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι ευτυχία να έχεις τα παιδιά, να τα βλέπεις να μεγαλώνουν. Έτσι σήμερα έχω κοντά μου μια γυναίκα που έχει δώσει τις δικές της μάχες, την κυρία Αγγελή Ινές. Αγγελή Λικούδη. Ναι, το πούμε όλο γιατί είναι και προεκλογική περίοδος και έχουμε και εκλογές. Γιατί η κυρία Αγγελή, πέρα από Γενική Γραμματέα Στενοτά της Ομοσπονδίας Πολυτέκνων, είναι και Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Βέβαια, όλοι σας Και όπως λέει ο Δήμαρχος, αυτή έχει 6 παιδιά και 4 ονόματα. Μπράβο. αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι, κυρία Αγγελή Λικούδη, ότι εσείς έχετε δώσει μία πραγματική μάχη μέσα από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, μαζί με τον πρόεδρό σας. Το Βασίλη το Θεοτοκάτου. Το Βασίλη το Θεοτοκάτου. Στέλνει χαιρετισμούς. Να είναι καλά, θα τον φιλοξενήσουμε και τον κύριο Θεοτοκάτου εδώ. Έχετε δώσει πραγματική μάχη, σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, για το θέμα το πώς πρέπει να στηριχτεί πώς πρέπει να στηρίξουμε τα νέα παιδιά. Και όχι μόνο, επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή, και την οικογένεια. Την ήδη υπάρχουσα. Αυτό θέλω να πω. Ήδη σήμερα αυτή η οποία είναι παντρεμένη. Οι οικογένειες που έχουν παιδιά, αν αυτά τα παιδιά που είναι ένα φυτώριο
επόμενων ανθρώπων που ακολουθούν το θεσμό της οικογένειας με παιδιά, αν βιώσουν τόσο πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους, δεν θα είναι αυριανή επιλογή. Κυρία Αγγελή, θα τα λέω και τα δύο, Αγγελή Λικούδη, έτσι. Κυρία Αγγελή Λικούδη, πώς είδατε την ανακοίνωση που έγινε για το νέο Υπουργείο? Ωραία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε. Να βγάλουμε και λίγο στη δημοσιότητα όλο το παρασκήνιο. Βεβαίως, γι' αυτό 2000, είστε εδώ. 2019 είναι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πρώτων εκλογών. Μας επισκέφθηκε τότε και η Φόφη Γεννήματα. Εμείς από τότε βλέπαμε όλη αυτή την άδετη νομοθεσία και όλες αυτές τις επιπλοκές και εμπλοκές που δημιουργούσαν τα νομοθετήματα, με αποτέλεσμα οι πραγματικοί δικαιούχοι ποτέ να μην είναι αυτοί που έπρεπε να είναι. Είχαμε ζητήσει από τότε Υπουργείο Οικογένειας. Μας είπε λοιπόν τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόεδρος ακόμα ότι πρέπει να δω το δημοσιονομικό χώρο, δεν είμαι έτοιμος. Δίνει όμως ένα πρώτο δείγμα γραφής, ορίζοντας γενικό γραμματέα ισότητας και οικογενειακής πολιτικής. Κάτι που έγινε και αναβάθμισή του 1,5 χρόνο μετά. Σε υφυπουργείο. Και έγινε υφυπουργός. Βέβαια, ήταν πολύ μεγάλες οι προκλήσεις που αντιμετώπισε η θήτευση της προηγούμενης κυβέρνησης με την πανδημία, με τα θέματα τα ιατρικά. Και πραγματικά είπε και στη ΔΕΘΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρσι ότι με το θέμα της οικογένειας δεν έχω δουλέψει όσο θα έπρεπε να δουλέψω. Δοθήκανε και επιδόματα, γίνανε διάφορες προσπάθειες. Ένα πρωινό λοιπόν, 8 Ιουνίου, δέχομαι ένα τηλεφώνημα όπου ήταν 10:30, στη 1 η ώρα το μεσημέρι έπρεπε να πάμε να συναντήσουμε η ηγεσία της Ανωτάτης Νομοσπονδίας, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Είδα και φωτογραφίες σας. Στην κουβέντα λοιπόν που κάναμε, και σας μιλώ ότι η κουβέντα και στους τηλεθεατές μας να ξέρουν ότι τα πρόσωπα που έχουν θέση ευθύνης δεν είναι κάτι απροσέγγιστο από την καθημερινότητα και από εμάς όπως συζητάμε. Τόσο λοιπόν με τόση απλότητα είπε ότι ναι, το έχουμε δει, ότι θεσμοθετούμε, διορθώνουμε, μαζεύουμε, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν δημιουργούμε αυτό το αίσθημα ασφάλειας που θέλουμε. Οπότε πρέπει να το δούμε, πρέπει να στηρίξουμε την οικογένεια και δει την πολύτεκνη οικογένεια που είναι μια άλλη κατηγορία. Φυσικά, άλλο να έχω δύο παιδιά και άλλο 6 παιδιά. Στις κουβέντες λοιπόν που κάναμε ήταν ότι ναι, πραγματικά μας βρίσκει σύμφωνος, γιατί δεν ήταν μόνο ένα Υπουργείο Οικογένειας, αλλά ποτέ στην Ελλάδα δεν είχαμε σε επίπεδο κυβέρνησης έναν ολοκληρωμένο κοινωνικό φορέα. Είχαμε μόνο πρόνοια. Τώρα λοιπόν στην κοινωνία μέσα δεν είναι μόνο πρόνοια. Όχι, είναι και η οικογένεια. Είναι και η δημογραφία. Είναι και άλλες συνιστώσεις μέσα σε μια. Είδα τώρα στην αλλαγή ακριβώς που έχει κάνει, μπήκε και η στεγαστική πολιτική. Κοινωνική στέγαση. Ανθρώπινα δικαιώματα, όλα έχουν μπει είναι, μέσα. Είναι λοιπόν. Πιο ολοκληρωμένο είναι με πλέον την ίδια το τη βαρύτητα. Άρα λοιπόν η κοινωνική συνοχή και η οικογένεια είναι ένα μεγάλο στοίχημα που γιατί δεν ήταν νομοθετημένο ποτέ στην Ελλάδα, γιατί ήταν από μόνη της έτσι η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία είχε τις αυτοάμυνές της και μπορούσε μέσω της οικογένειας, που είναι ο κυριότερος κοινωνικός πυρήνας, να στέκεται. Όμως δυστυχώς οι παρεμβάσεις, ξέρετε ότι στα μνημόνια η Ιρλανδία δεν δέχτηκε να μπουν μέτρα πάνω στην κοινωνική της πολιτική έναντι ημών. Εμείς βάλαμε. Προσέξτε βέβαια πρέπει τώρα να σας πω ότι κάποια περίοδο, δηλαδή νομίζω ναι, το 7 εκεί κάπου ήταν λίγο πιο, είχε εκεί άλλη θέλω, υποστήριξη αυτό θέλω να πω. Τότε, η οικογένεια. Εκείνη, με σιγά σιγά τα χάσατε τα προνόμια όλα αυτά. Εκείνη υποστηρικτική όμως έβρισκε και έδαφος γιατί. Απ' τη μία μεριά έχω επιδοματική πολιτική, αλλά δεν κάνω και υπερφορολόγηση. Τώρα βρεθήκαμε και άνευ κοινωνικής πολιτικής από πλευράς επιδόματος, αλλά και υποχρεωμένη σε πλεονάζουσα φορολογική υποχρέωση, χωρίς καμία εξαίρεση. Οπότε ήταν το δώρον άδων. Και θέλετε να σας πω το συγκλονιστικό στοιχείο, γιατί διαβάζετε όλοι και οι τηλεθεατές μας ότι μέχρι το 2050 η φθήνουσα τάξη πληθυσμός γινόμαστε Βουλγαρία και όλα αυτά τα επικίνδυνα ναι, που ακούμε επικοινωνούν διάφορα και από έρευνες από το Πανεπιστήμιο εγώ της Θεσσαλίας. Εγώ θα σας πω, γιατί πάντα λέμε αλήθειες και ξέρω ότι και εσείς τις ίδιες αλήθειες πρεσβεύετε. Έχουμε πάει να πούμε μαζί με την κυρία Αγγελή σχεδόν σε όλη την Ελλάδα κάνοντας μια προσπάθεια να, για το δημογραφικό. Να στηριχθεί, ακριβώς, και να στηριχθεί οικογένεια. Αυτή η, πώς να το πω, η ανάγκη που εκφράζει η οικογένεια. Λοιπόν, στοιχεία Υπουργείου Εσωτερικών. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Τα στατιστικά του ενίου αρχείου ληξιαρχικών πράξεων. 2021 έχουμε επίδομα γέννησης, τα 2.000 ευρώ. Ναι. Οι γεννήσεις
έχουν πέσει κατά πάρα πολύ από τις 100.000 που σπάσαμε το φράγμα το 2012 και είμαστε στις 86, 2022. Πόσες? Το επίδομα 2.000 γένες. 77. 9.000 κάτω, αγαπητοί τηλεθεατές, κυρία Βρίνα. Από το 21. 9.000 κάτω δεν έχουν πέσει ποτέ οι γεννήσεις στην Ελλάδα, ούτε με παγκοσμίους πολέμους, ούτε με πτώχευση, ούτε με μετακίνηση πληθυσμών, ούτε με τίποτα. 9.000 είναι συγκλονιστικό. Γιατί βλέπεις τον νέο άνθρωπο, βλέπεις τώρα το στεγαστικό, γιατί μπαίνει μπροστά στην κοινωνική ατζέντα, διότι αυξάνει πάρα πολύ η μίσθωση ενός σπιτιού για ένα νέο ζευγάρι. Σε ένα νέο ζευγάρι, κυρία Αγγελή, γιατί τώρα μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση θα δοθεί δυνατότητα τουλάχιστον να πληρώνει ένα χαμηλότοκο δάνειο. Ένα άτοκο δάνειο, άμα έχει τρία παιδιά. Με άτοκο, άμα έχει κι άλλο. Άρα... Αλλά θέλει. Ακούστε, εχθρός του καλού το καλύτερο. Πάντα. Δηλαδή αυτό που νομοθετήθηκε είναι για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. Μα μία οικογένεια με 4-5 παιδιά, 150 τετραγωνικά. Δηλαδή έχω περίπτωση που μου απορρίφθηκε γιατί με τους βοηθητικούς χώρους το σπίτι που βρήκε ήταν 154. Ακούγεται λίγο οξύμορο. Και... Άρα εδώ προτείνετε εσείς ότι πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή στα μέτρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Επίσης, ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, και μάλιστα μας είπε τότε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα είστε και σε ευθεία γραμμή με τον Υπουργό Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, τον κύριο Σκέρτσο. Και του λέω, Πρόεδρε, πρέπει να βάλουμε βασικές αξίες. Δηλαδή, δεν έχουμε θεσμοθετήσει τι εστί οικογενειακό εισόδημα. Είναι όλα τα αφημί των μελών της οικογένειας. Βάζουμε εισοδηματικά κριτήρια. Δεν μπορεί να λέμε ότι 30.000 είναι πολλά και 25.000 είναι λίγα ή 35 είναι πολλά. Αυτό το ποσό είναι εξαρτώμενο από τα πόσα μέλη διαβιώνουν στην οικογένεια. Άρα πρέπει να μιλάμε με το κατακεφαλήν. Επίσης, όση νομοθεσία βρήκαμε πάνω σε επιδοματική πολιτική, και δεν μιλάω μόνο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή για το επίδομα παιδιού ή για όλα τα υπόλοιπα που θεσπίστηκαν, ήταν σε μία λανθασμένη ρότα. Δεν μπορείς να νομοθετείς με σταθερά ποσά. Είτε αυτό λέγεται μεταγραφές για τους φοιτητές. Δηλαδή, επειδή γιατί... το δουλέψει πολύ, κυρία Άγγελη, με τις μεταγραφές. Αυτές... Αυτό δεν τελείωσε πια. Όχι, βέβαια, γιατί θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Το λέω έτσι τώρα, γιατί ξέρω ότι το κουβεντιάζαμε χρόνια. Ελεύθερες μεταγραφές, λοιπόν, στο σύστημα μετεγγραφών, χωρίς και τον κόφτη του 2.650 αποκλήσεως από σχολή σε σχολή, έχουν, προσέξτε, οι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, καλώς. Οι κυπριακής καταγωγής, καλώς. Οι φυλακισμένοι, καλώς. Πόσο πρόβλημα πια δημιουργεί το παιδί της πολύτεκνης οικογένειας, που έχω περιπτώσεις με 7 παιδιά που για λίγο ανεβαίνει το εισόδημα, που η σχολή είναι μία και μοναδική στο Βόλο και δεν βρίσκει φοιτητική εστία και παγώνει τις σπουδές για ένα έτος. Με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλος πλούτος από την εκπαίδευση, από τη γνώση στα παιδιά. Αυτό θέλουμε να κατακτήσουμε. Και μάλιστα αυτά ήταν που ζητήσαμε στον και πρόεδρο. Και τα οποία είναι απλά, έτσι. Τώρα δεν ζητήσαμε, είναι κάτι... Με επί την ανακοίνωση του... Υπουργείου. Του Υπουργείου, του είπαμε. Εμείς θέλουμε. Αυτό που λέει η κυβέρνησή σου πάντα, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι είμαστε σύνομοι με τις δικαστικές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι μια ειδική διάταξη για πολύ φθηνό τιμολόγιο στις πολυτεκνείς οικογένειες που κατήργησε ο κύριος Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ, και όταν του είπα γιατί, κύριε Σταθάκη, το καταργείτε, γιατί αυτό δεν γίνεται, δεν γίνεται, και μου είπε ως απάντηση ότι επειδή το παίρνει ένας αναγνωρίσιμος. Με συγχωρείτε, αυτά δεν είναι επιχειρήματα κεντρικής πολιτικής κοινής, δηλαδή είναι τραγικό. Αυτό, λοιπόν, έχουμε κερδίσει με απόφαση από την Ολομέλεια του ΣΤΕ. Δεσμεύθηκε ότι θα το θεσπίσει σαν ένα ειδικό οικιακό τιμολόγιο, το ΚΟΤ ΓΑΜΑ. Και του είπαμε και άλλα δύο πράγματα. Το ένα είναι δικαίωμα στη μόρφωση. Άρα, λοιπόν, πρέπει να μας διευκολύνεις, γιατί αυτά τα παιδιά δεν έχουν ακριβώς αυτή την προετοιμασία. Εγώ σας λέω ειλικρινά. 5 παιδιά, το λέω και στους τηλεθετές, δεν είναι φυτά τα παιδιά μου, είναι πάρα πολύ μοντέρνα παιδιά. Φροντιστήριο δεν κάνανε. Τελεία. Και είναι στα πανεπιστήμια και τα 5. Το μικρό είναι θα μπορούσε όμως να χρειαστεί, η κυρία Αγγελία μου, θα πρέπει σε αυτό. Χρειαζότανε. Δεν μου περισσεύανε. Γιατί, και όχι μόνο σε γιατί εσάς, δεν μου περισσεύανε. Και σε άλλες, γιατί πληρώνα φόρο πολυτελείας. Γιατί η κατάργηση του ειδικού... Είχατε. Ένα επταθέσιο. Λοιπόν, άρα... είναι ο κυβισμός για να είμαστε και ασφαλείς στη μετακίνηση. Αλλά ένα 500 άρικο που μου κόπηκε από το ρεύμα όταν με ενέταξαν στο ρεύμα
Το κανονικό, 3.000 δηλαδή το χρόνο. Μαζί με 3.000 το επίδομα παιδιών, ειδικό επίδομα τριτέκνων πολυτέκνων που ήταν 500 ευρώ ετησίως για κάθε οικογένεια που έχει τρίτο και ούτω καθεξής παιδί, ήταν μια απώλεια εισοδήματος 6.000. Δηλαδή 500 ευρώ το μήνα. Πάω σε ένα γρήγορο διάλειμμα, γιατί αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο Blue Sky στην εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα. Και πάλι μαζί εδώ, στο Blue Sky, στο δικό σας κανάλι, στη δική σας εκπομπή Ραντεβού με την Επικαιρότητα. Περιμένουμε και τα δικά σας τηλέφωνα στο 211 18 60 001. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την Γενική Γραμματέα της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων, την κυρία Αγγελή Λικούδη Ινές Δήμητρα. Τα λέω όλα μαζί, γιατί εκτός από Γενική Γραμματέα είναι και Δημοτική Σύμβουλος. Θα είστε και υποψήφια πάλι, νομίζω, κυρία Αγγελή, έτσι δεν είναι? Είναι η πρόθεση του Κώστα του Μπακογιάννη, να στελεχώσουμε πάλι την προσπάθεια. Είστε και πολλά χρόνια όμως στην αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, η Αθήνα είναι ένα ιδιαίτερο θέμα αυτοδιοικητικά. Πρέπει να έχει μητροπολιτικότητα. Οι διαχωρισμοί στις 7 δημοτικές κοινότητες, ο πληθυσμός τους είναι εν δυνάμει δήμος και πολλαπλάσια πληθυσμού δήμου. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να οργανωθεί η λειτουργία της πόλης όταν έχει τόσο μεγάλο πληθυσμό. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, μας έχει πει από το Σεπτέμβριο, σηκώστε μανίκια. Οπότε... Μια και ξεκινήσαμε να συζητάμε για το καινούριο Υπουργείο της Οικογενειακής Πολιτικής, που δείχνει και το στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, ότι θέλει να βρεθεί και να στηρίξει την ελληνική οικογένεια, να στηρίξει τα νέα ζευγάρια, τους νέους ανθρώπους, να μπορέσουν να κάνουν τη δική τους οικογένεια. Και επειδή και εμείς ως χώρα και ως νοοτροπία έχουμε μάθει να έχουμε και το δικό μας κεραμίδι, έχει βάλει και τη στεγαστική πολιτική. Ξεκινήσατε να μας τα λέτε όλα αυτά πριν από λίγο. Να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση, γιατί μιλούσαμε για τους νέους, για τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά και για τις οικογένειες που σήμερα ήδη είναι παντρεμένο ένα ζευγάρι. Και έχει μικρά παιδιά. Και ένα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η βρεφονιπιακή σταθμή. Σωστά. Γιατί κάπου πρέπει να αφήσει τα παιδιά της. Χρήματα δεν περισσεύουν για να έχουν όλοι οι νταντάδες στο σπίτι. Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι νταντάδες της γειτονιάς που ακούσαμε. Κάπως έτσι ξεκίνησε την προηγούμενη τετραετία από το τότε Υφυπουργείο Οικογενειακής Πολιτικής σε επιχειρήσεις να δημιουργηθούν χώροι... Σε επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων να μπορούν να δημιουργήσουν έναν χώρο φροντίδας των μικρών παιδιών. Έχει περπατήσει αυτό. Ήταν η αρχική ιδέα, σε πιλωτική μορφή. Υπάρχει έλλειμμα, δηλαδή οι νταντάδες της γειτονιάς. Δεν φαίνεται η ομπρέλα να μπορεί να αγκαλιάσει. Είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που παλιά λεγόταν συνεταιρισμός ή άγρο της Αμάνα. Εκεί τι κάνουμε στην επαρχία? Είναι ένα έλλειμμα. Οι αυτοαπασχολούμενοι. Πρέπει να το δουν πιο σφαιρικά. Σας είπα, υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό σαν βάση. Πρέπει να το ξαναδούμε. Πρέπει να παίξουμε με το TST όριο φτώχειας. Mm-hmm. Το όριο φτώχειας πάντοτε έχει συνάφεια με τον πληθωρισμό και ανεβαίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή για μία οικογένεια με δύο παιδιά άνω των 14 ετών, με γνώμονα το περσινό που έχει ανεβεί τώρα το καινούριο της Ελστάτ περιορίου φτώχειας που ήταν 52.251 πέρσι. Να πάμε στην κυρία Φασιλική, το Χαϊδάρι, να δούμε τι θα μας πει και να επιστρέψουμε, κυρία Αγγέλη. Καλησπέρα, κυρία Βίρνα. Γεια σας, κυρία Βασιλική. Έχω ένα πρόβλημα και θέλω να μου το λύσετε. Άμα μπορούμε εδώ, είμαστε να σας ακούσουμε, εμείς και εγώ και η κυρία Αγγελή. Πείτε μας. Είμαι ηλικιωμένη, 73 χρονών και 75 ο σύζυγος. Με ακούτε? Βεβαίως. 73, εγώ 75. Είμαι σε ηλικιωμένη, είμαι σε ανασφάλιστη αιμογενής. Ανασφάλιστη αιμογενής. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης που είχε πάει στη Βόρειο Ήπειρο πάνω, ετόμισε ότι θα μας δώσει και εμάς κάτι της. Τα ανασφάλιστη Βόρειο Ήπειρότες. Το τόνισε στα χωριά της Βόρειο Ήπειρος. Κάναμε τα χαρτιά στο Δήμο. Και είχαμε πάρει πριν, πληρωνόμασταν από τον ΟΓΑ 90 ευρώ εγώ και 60 ο σύζυγος. Αυτά τα πέραμε πριν τώρα το νόμο που έβγαλε το δεύτερο ο Μητσοτάκης που πάει στη Βόρεια Ήπειρο. Μάλιστα. Τα πέραμε κάνα χρόνο. 90 ευρώ εγώ
και 70 έτερο σύζυγο. Τώρα που έβγαλε το δεύτερο νόμο Μητσοτάκης και είπε να πάρουν οι βορειοϋπηρώτες μια σύνταξη του ΟΓΑΠ 380 πόσο είναι, να αφαιρέσουν της Αλβανίας που πέραμε από 150 ευρώ στην Αλβανία και να μας δώσει τα υπόλοιπα. Τον πρώτο μήνα πληρώθηκα 240 ευρώ. Και αφαιρώντα και της Αλβανίας βγαίνουν τα 380 του ΟΓΑ η σύνταξη, η κανονική. Μάλιστα. Ενώ τούτο το μήνα τώρα μας έχει αφαιρέσει αυτό το 90 και πήρε 140 ευρώ. Πού μπορούμε να βρούμε άκρη? Θα πάρετε στο, να πάρετε λίγο στο 1555 να δείτε τι έχει γίνει το με το άνθρωπο. Και το 1555 το πήρα, δεν είδα άκρη. Πήγα και στο Δήμο, μου λέει, εμείς δεν μπορούμε να σε εξηγήσουμε. Λέει, θα πας στο ΕΠΕΚΑ. Πήγα σήμερα στο ΕΠΕΚΑ πάλι. 73 χρονών γυναίκα έρχομαι γύρω. Πήγα σήμερα στο ΕΠΕΚΑ πάλι. Και μου λέει, όχι, θα πάω στο Δήμο. Εγώ στο Δήμο δεν ξαναπάνω. Του λέω που να μην πω. Κυρία Βασιλική, κυρία Βασιλική. Οι κοπέλες με έδιωξαν. Πήγα μια φορά, πήγα δύο, δεν με εξυπηρέτησαν. Έφυγα. Τι να κάνω πάλι και του λέω. Ωραία. Δεν υπάρχει που να τη λύση. Πάρτε, πάρτε μετά. Κυρία Βασιλική, με ακούτε. Κυρία Βασιλική, με ακούτε. Πάρτε μετά στην γραμματεία, αφήστε το τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί περιμένει και ο κύριος Γιάννης στη γραμμή. Ο κύριος Γιάννης. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Αυρίνα. Γεια σας. Αν δεν διακόψετε την κυρία, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Δεν την έχω με πει ότι έχετε το λόγο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να πω το εξής, κύριε Αυρίνα. Οι πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να έχουν και ειδική μεταχείριση και ειδική υποστήριξη. Όμως, θα πρέπει και τα νέα ζευγάρια να έχουν μία ενίσχυση, όχι μόνο οικονομική, αλλά και μία ενίσχυση υπό την εξής έννοια. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα φύλαξης των παιδιών, ώστε και να μην δουλεύουν τα δύο άτομα, οι δύο γονείς, και να δουλεύει ο ένας γονέας, ο άλλος μπορεί να κάνει κάποιο έκτακτο μεροκάματο και να συνδράμει στο οικογενειακό εισόδημα, και αυτή η ενίσχυση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μέχρι 6 χρονών το παιδί και όχι να είναι φάπαξ. Διότι ξέρετε, όταν τα νέα ζευγάρια βλέπουν τις πολύτεκνες οικογένειες και δεν στηρίζονται, πόσο μάλλον εκείνες που έχουν ένα και δύο παιδιά, τι μπορούν να περιμένουν. Πόσο δίκαιο έχετε, κύριε Γιάννη. Και ορίστε. Πόσο δίκαιο έχετε, και αυτό θέλουμε. Για να γίνει κάποιος οικογένεια με πολλά παιδιά, πρέπει να αποκτήσει το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Και η διευρυμένη οικογένεια, εσείς δηλαδή, που είστε ομπρέλα πάνω στα νέα παιδιά, είναι αυτή που τουλάχιστον τους δίνουν λίγο την ανακούφιση για να προχωρήσουν. Θα σας πω και κάτι ακόμη. Η υπογεννητικότητα δεν είναι μόνο ζημιογόνος για την οικονομία, είναι και για αυτήν, καθ' αυτήν την υπόσταση της χώρας. Έχετε και δίκιο. Και κάτι ακόμη. Πριν κλείσω, ακούστε με. Θα πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Διότι ο γονιός που θέλει να κάνει δύο ή τρία παιδιά, σκέπτεται ότι όταν τα παιδιά αυτά θα φτάσουν στην εφηβεία, θα θέλει μία περιουσία για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο. Εντάξει, υπάρχουν μέθοδοι να στηρίξουμε τα παιδιά. Ακούστε με. Ας μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και ας είναι οι όροι τέτοιοι και αυστηροί, ώστε να μην γίνουν αιώνιοι φοιτητές, αλλά να υπάρχουν όροι που ή θα μπορεί να περνάει την τάξη και να προχωράει ή να αποβάλλεται. Και εφόσον βέβαια και στο Λύκειο υπάρχουν κάποιοι σχετικοί βαθμοί. Είναι τροχοπέδι για τις οικογένειες οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ακούτε μου που σας λέω. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην κυρία Κατερίνα στο Βύρονα. Εμένα θα μου επιτρέψετε, κυρία Κατερίνα, πριν ξεκινήσετε, να πω ότι μίλησε για φύλαξη. Δεν είναι φύλαξη στα παιδιά. Η καλύτερη οικογενειακή πολιτική πάντα ήταν ο βρεφονηπιακός σταθμός. Ο βρεφονηπιακός σταθμός. Κυρία Κατερίνα, είστε στον αέρα. Απλώς κάτι λέμε σε σχέση με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ο βρεφονηπιακός σταθμός, να ξέρουν και οι φίλοι μας και οι ακροατές μας, είναι αγωγή πάνω στη φροντίδα του παιδιού και πρόκληση βιωματικών εμπειριών που θα κατανοήσει αργότερα. Μάλιστα. Κυρία Κατερίνα, μ' ακούτε? Ναι. Ωραία.
Έχετε το λόγο. Λοιπόν, είμαι μητέρα. Με ακούτε? Βεβαίως. Είμαι μητέρα με δύο παιδιά. Πήγα να γράψω τα παιδιά μου για τον παιδικό σταθμό και ξέρετε τι μου είπαν? Έχουν προτεραιότητα οι Αλβανοί. Όχι εγώ που είμαι Ελληνίδα. Γιατί εσύ μου λέει έχει τη μητέρα σου, την πεθερά σου να βαστίξει. Δεν ισχύει αυτό. Μία Αλβανή μου λέει δεν έχει κάνει. Μία Αλβανή όμως παίρνει 522 επιδόματα. Εμένα μου λέει τι θα κάνω. Κυρία Κατερίνα, σε ποιο δήμο σας είπαν αυτό? Στο Βύρονα. Στο Βύρονα. Μάλιστα. Και είναι γραμμένα, γιατί φυσικά κάνουν 10 παιδιά και εμείς κάνουμε ένα, γραμμένα πιο πολλά παιδιά από την Αλβανία παρά Ελληνόπουλα. Αφού πήγα στο δημοτικό και τρελάθηκα και λέω θα χάσουμε την ελληνική μας αρτή. Δηλαδή είναι όλα ξένα παιδιά. Κυρία Κατερίνα, ακούστε. Παρακαλώ. Έχω την ευθύνη των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου της Αθήνας, το μεγαλύτερο δίκτυο της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Και φιλοξενούμε 4.500 μωρά από 6 μηνών μέχρι το προνήπιο. Χωρίς και πάλι να καλύπτουμε καθολικά την ανάγκη. Βέβαια, βλέπετε Δήμος Αθήνας. Θα σας πω κάτι. Το παιδί είναι πάντα παιδί. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι, αλλά ο κάθε Δήμος έχει την αυτοτέλειά του. Δεν ξέρω τι γίνεται στους άλλους Δήμους. Όμως να πω κάτι, κυρία Λικούτη, τώρα γιατί έχει βάζει ένα σοβαρό θέμα η κυρία Κατερίνα. Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να λέει ότι προηγούνται. Όχι. Ακούστε. Υπάρχουν τα οικονομικά κριτήρια. Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Αν με τον τρόπο που είναι φωτογραφισμένα κάποια πράγματα μπορεί να αναδεικνύουν κοινά χαρακτηριστικά κάποιων κοινωνικών ομάδων, εγώ αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω την ισορροπία που έχουμε στο Δήμο της Αθήνας. Και η αλήθεια είναι, αν ο Δήμος της Αθήνας έχει μία πολυπολιτισμικότητα, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο ποσοστιαία των συμμετεχόντων παιδιών που δεν είναι δημότες και κάτοικοι της πόλης μας. Εγώ και... ξέρω ότι συνήθως προηγούνται οι δημότες των κάποιων. Ούτε αυτό είναι. Εμείς δηλαδή μοριοδοτούμε αυτόν που δηλώνει κατοικία μέσα στην πόλη. Κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο. Τον κύριο Δημήτρη από την Νίκαια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύο λόγια, δύο λεπτά. Ναι. Θα απαντήσετε με αλήθεια και οι δύο κύριες. Υπάρχει ελληνική οικογένεια με 800 ευρώ και να κάνει 4 παιδιά ή κάποια άλλη οικογένεια? Τι είπατε? Τι εννοείται 800 ευρώ? 800 ευρώ εισόδημα το μήνα. Και να κάνει 4 παιδιά. Ελληνική οικογένεια ή κάποια άλλη οικογένεια? Ακούστε με. Με 800 ευρώ εισόδημα το μήνα. Αυτό δεν μου λέτε? Ναι. Ωραία. Η οικογένεια αυτή προφανές είναι ότι δικαιούται και οικογενειακό επίδομα για το άλλο τόσο λέω. Χαμηλό. Θα είναι ελληνική οικογένεια ή δηλωθήσα? Εγώ από όσο γνωρίζω, κύριε Δημήτρη, στο εύρος των οικογενειών που έχουν πολυτεχνική ιδιότητα, πόσο γνωρίζω από την ανωτάτη συνομοσπονδία, υπάρχουν και οικογένειες πραγματικά που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ωραία. Με 4 παιδιά δηλαδή, εσείς μου λέτε, με ρεύμα, νερό, τα πάντα όλα, ζούνε. Όχι. Μα δεν ακούσατε όμως, με 800 ευρώ το μήνα είναι αυτομάτως δικαιούχοι της χαμηλότερης κατηγορίας οικογενειακού επιδόματος. Αυτό ωραία, τι ζούνε. Ένα λεπτό. Αυτό τι σημαίνει για τα 4 παιδιά? Πόσα παίρνει? 350 ευρώ ακόμη. Θα μου πείτε και με ένα χιλιάρικο το μήνα τα φέρνουν βόλτα? Ούτε αυτό μπορώ να σας πω. Παιδιά, μιλάμε για Ελλάδα 2023, μην κοροϊδευόμαστε. Και εγώ αυτό ακριβώς σας λέω. Έτσι, ότι δεν γίνεται πολυτεχνία με 800 ευρώ το μήνα. Οι αλλοδαποί την κάνουν, γιατί έτσι είναι μαθημένοι. Τρώνε μία φορά τη μέρα ρύζι και τελείως το πανηγύρι. Ξυπόλυτα και ξεβράκωτα είναι. Κύριε Δημήτρη, ακούστε με λίγο. Ωραία, να μιλήσουμε επί του Πλάτων. Αυτό που είπε πριν από λίγο η κυρία Αγγελία λέει το εξής. Φυσικά με 800 ευρώ σήμερα δεν μπορούμε να πούμε ότι μία οικογένεια περνάει άριστα και καλά και είναι και ευχαριστημένη. Ακόμα και τα 350, αυτό σας είπε η κυρία Αγγελία, ακόμα και τα 350 ευρώ που δίνουμε επιπλέον το επίδομα και πάμε στα 8.350,
πάλι δεν λέμε ότι οι συνθήκες είναι οι καλύτερες για μια τετραμελή, για μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά. Σίγουρα απαιτούνται και άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει το επόμενο διάστημα να πάρει η κυβέρνηση σε σχέση και με τις προτάσεις της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων. Αυτό είναι και ένα θέμα λοιπόν, μια τέτοια οικογένεια που τόλμησε. Έχω και ένα παράδειγμα πολύ πρόσφατο με 5 παιδιά και με ένα παραχωρηθέντα χώρο και επεμβαίνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Θέλει μια ιδιαίτερη στήριξη, θέλει μια ιδιαίτερη ομπρέλα. Η οικογένεια που έχει αποκτήσει αυτά τα παιδιά. Και να πάμε πιο σφαιρικά, γιατί θα είναι και η φορολογία, θα είναι και μια επιδότηση στο ρεύμα, να είναι και αυτό που λέτε με τις μεταγραφές, να είναι ένα σύνολο μέτρων τα οποία να μπορούν να βελτιώνουν κάθε φορά μια την διαβίωση μιας πολύτεκνης οικογένειας. Κυρία Βρίνα, το 2000 περίπου, όταν αποκτούσα τα παιδιά, σας μιλώ ειλικρινά ότι κάθε παιδί που ερχόταν στην οικογένεια δεν αισθανόμουν ότι ήταν βάρος για τα προηγούμενα, τουναντίον που τα ευεργετήματα ήταν πολλαπλάσια. Δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Ευτυχώς για εμάς, το μεγαλύτερο παιδί μου είναι 26, το μικρότερο είναι 13, είναι 6 το σύνολο. Μια μεσοαστική κατάσταση είμαστε, που είχαμε την τύχη, γιατί περί τύχης πρόκειται, να έχουμε εργαστεί προγενέστερα με τον σύζυγο και να έχουμε ένα δικό μας σπίτι. Και πού, σε μια κεντρική περιοχή της Αθήνας. Διαφορετικά πράγματα, δύσκολα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις δυσκολίες προσπαθούμε να καταφέρατε. Διεκδικούμε. Πάμε στην κυρία Αντωνία στο Βύρονα. Κυρία Αντωνία. Γεια σας. Γεια σας. Ό,τι είπε η κυρία προηγουμένως για το παιδικό σταθμό, mm-hmm. το ίδιο έχω πάθει και εγώ με τα εγγόνια μου, δύο εγγονούλες. Να σας ζήσουμε. Ακριβώς απέναντι που το σπίτι μου είναι. Και πήγα μου είπε να ετοιμάσω όλα τα χαρτιά, τα ετοίμασα πάνω να τα καταθέσω και μου είπαν ότι προτιμούνται πρώτα οι άγαμες μητέρες και όλοι οι ξένοι και μετά οι Ταλινόπουλα. Και δεν μου τα πήρανε. Άρα έχει δίκιο η κυρία που είναι προηγουμένως. Κυρία Αντωνία, ακούστε, δεν είπαμε ότι η κυρία έχει άδικο. Αντίθετα, είπαμε ότι είναι ένα πράγμα που δεν το γνωρίζουμε πώς έχει λειτουργήσει και πια στο Δήμο, στο Δήμο του Βύρωνα. Όμως, σύμφωνα τουλάχιστον με την νομοθεσία, στα βασικά της χαρακτηριστικά, έχουν σημαντικό ρόλο τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Έτσι δεν είναι, κυρία Αγγελή? Ναι, συγκεντρώνουν μόρια. Ναι, και εμείς, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας, κάτι που εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να αλλάξω, λέμε ότι μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα η οικογένεια απαλλάσσεται. Μα δεν είναι το ίδιο βιωτικό επίπεδο άμα είναι ένας γονέας με ένα παιδί, με δύο γονείς, με τρία παιδιά και στα 2500 πρέπει να πληρώσει. Πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Πιθανόν εκεί στο Βύρωνα να υπάρχει και έχετε και έλλειψη, κάποιο άλλο καθεστώς, ή να υπάρχει έλλειψη παιδικών σταθμών. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, αν δεν έχεις πολλούς παιδικούς σταθμούς, ευρεφονιπιακούς, δεν μπορείς να το καλύψεις άλλα τα κενά. Αλλά όλοι οι Δήμοι, νομίζω όμως, κυρία Αγγελή, έχουν αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Για τα παιδιά να απαιτούνται περισσότεροι ευρεφονιπιακοί σταθμοί. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή οι ευρεφονιπιακοί σταθμοί είναι ή ιδιωτικού καθεστώτος, ή δημοτικού καθεστώτος, ή οι πολύ λίγοι του ΟΑΕΔ 26 περίπου παιδικοί σταθμοί. Εμείς λοιπόν σαν αυτοδιοίκηση, επειδή δεν είμαστε μεμονωμένες επιχειρήσεις βρεφονιπιακού σταθμού, είμαστε δίκτυα, και επειδή είχαν να γίνουν 25 χρόνια όλη αυτή η ομπρέλα πάνω στο τι κάνουμε με τα παιδιά, γιατί δεν είναι σταθμός στη ζωή τους μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι παρκάρισμα. Συγκεντρωθήκαμε σε πανελλήνιο επίπεδο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Διοργανώσαμε, είναι περίπου ένας μήνας, ένα συνέδριο το οποίο είχε σαν στόχευση την πρώιμη παιδική ηλικία, παιδική σταθμή και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αναδειχνήκανε πάρα πολλά θέματα και για τη στελέχωση και για τους εργαζόμενους, αλλά και για την ανάγκη και το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δημιουργήσουμε και άλλες θέσεις. Πάμε στον κύριο Γιώργο στα Ηλίσια. Κύριε Γιώργο. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Και εσείς δύο κυρίες. Καλησπέρα. Έχω βρει κάτι τα οποία είχα κάνει εδώ ενέργειες από το 1988 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο. Είχα στείλει κάτι χαρτιά. Δεν μου απαντήσαν ικανοποιητικά. Με βγάλανε μειονοτικό καταρχάς. Ένα αυτό. Δύο. Μειώνονται οι γεννήσεις, αυξάνονται οι θάνατοι. Μία στατιστική, 32 γεννήσεις λιγότερες από τους θανάτους το 2019 στη Δήμο Μεσολογγίου, πριν από 15 χρόνια
Οι γεννήσεις ήταν 170 περισσότερες, τώρα έχουν γίνει μειονοτικές. Λοιπόν, ένα θα σας πω αυτό, το δύο, το τρία. Γράφω η ιδανική οικογένεια και τα προβλήματά της σήμερα. Ναι. Λοιπόν, έχει εδώ για το σπίτι, το σύντροφο. Ωραία. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ γιατί υπάρχουν δύο γραμμές και θα μας πιέζει και ο χρόνος. Πάω στον κύριο Νίκο στο Περιστέρι. Κύριε Νίκο. Ναι, γεια σας κυρία Βίρνα. Γεια σας. Λοιπόν, έχετε φέρει μια κυρία σήμερα η οποία είναι η πιο κατάλληλη για να μιλήσει για το θέμα αυτό. Εννοείται. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, θέλω να αφήξω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, εάν δεν ανέβει το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα, μην περιμένουμε παιδιά. Αυτή τη στιγμή, κυρία Βίλνα, λόγω του βιωτικού επίπεδου έχουν φύγει 500.000 παιδιά από την Ελλάδα. Εάν αυτά τα παιδιά ήταν αγόρια κορίτσια, θα είχαμε 250.000 παιδιά μέσα στη δεκαετία. Ένα παιδί να κάναν. Αυτά τα παιδιά, αυτοί χαθήκανε. Για να μην χαθούν και οι υπόλοιποι, πρέπει να ανέβει το βιωτικό επίπεδο. Και δεύτερον, αφού κοιτάζουμε πάντα το τι κάνει η Ευρώπη, κοιτάξουμε και τι γίνεται και στη Σκανδιναβία. Ας πάρουμε το πρότυπο της Σφυρίας. Ας πάρουμε το πρότυπο της Φιλανδίας στην Βερδία. Για να σας διακόψω, βρέθηκα σε μια αυτοδιοικητική... Κυρία Αγγελή, θα απαντήσετε συνολικά, γιατί έχουμε... κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ, θα απαντήσει η κυρία Αγγελή. Απλώς να πάω και στην κυρία Ανδριάννα, γιατί πρέπει να μιλήσετε όλοι από τα Πατήσια και να απαντήσετε συνολικά, κυρία Αγγελή. Πάμε στην κυρία Ανδριάννα από τα Πατήσια. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να σας πω το εξής. Είμαι μητέρα 4 παιδιών. Η κόρη μου, το μικρότερό μου παιδί, έδωσε πανελλήνιες φέτος, πέρασε στην Αθήνα ευτυχώς. Ήθελα λοιπόν να πω κάτι και στην κυρία Αγγελή, ότι για τις μετεγραφές που λέμε, το μεγάλος μου γιος είναι 28 και έχω άλλα δύο παιδιά 26 χρονών. Οι μετεγραφές έπρεπε να ακολουθούν τον πολύτεκνο όσο ζει και υπάρχει. Συμφωνώ. Όπως δεν χάνεται και η πολυτεχνική ιδιότητα. Είναι κάτι που νομίζω δεν στοιχίζει στο κράτος και θα βοηθούσε, άσχετα αν το δικό μου το παιδί πέρασε. Δεν μιλάμε μόνο για μας, μιλάμε γενικότερα. Επίσης και το τελευταίο, δεν θα σας κουράσω άλλο, η πολυτεχνική σύνταξη. Άσχετα αν εργαζόμαστε ή δεν εργαζόμαστε, ήτανε, αν όχι για μένα, για την κυρία Αγγελή, για την κάθε μητέρα πολυτεχνική που εργάζεται, ένα μεγάλο βοήθημα. Βοηθιότανε και όταν θα γίνουμε και εμείς μεγάλες κυρίες, επειδή δεν φτάνει η σύνταξη, να μπορούμε να προσφέρουμε ένα παγωτό στα εγγόνια μας. Κυρία Ανδριάννα, 90 ευρώ το μήνα για την κάθε πολύτεκνη μαμά, που ναι, θα μπορούσε να είναι ένας κουμπαράς για να πάρει κάτι στα εγγόνια της, αν καταφέρουμε να τα αποκτήσουμε αργότερα. Ναι. Ήτανε όμως ηθικό το θέμα. Ήτανε μια ανάδειξη και μάλιστα στον Κυριάκο το Μητσοτάκη του είχα πει, γιατί το είχε μη όντας θεσμική, θεσπίσει η Μαρίκα η Μητσοτάκη, για όσους δεν το γνωρίζουν. Να ευχαριστήσω την κυρία Ανδριάννα και κυρία Αγγελή, έχετε το λόγο. Και να πω το εξής για τον φίλο μας που είπε όσον αφορά τη Φιλανδία. Βρέθηκα λοιπόν σε μια συνάντηση αυτοδιοικητικών. Στην κουβέντα, στην ομάδα εργασίας όπως είμαστε, ήταν από τη Φιλανδία ο άνθρωπος, μου λέει ο μέσος όρος ηλικίας στην πόλη μου είναι 33 έτη. Λέω, όπως είπατε, 33 έτη. Λέω, συγγνώμη, δεν εργάζεστε? Πώς λειτουργείτε? Υπήρχε λοιπόν αυτή η συμμετοχικότητα. Ουσιαστικά τι είχαν μιμηθεί? Το δικό μας παλαιότερο τρόπο ζωής, που ένας νοιαζόταν το γείτονα, ο γείτονας τον το απέναντι. Έχουμε χάσει αυτό πλέον. Και αυτό το έχουμε χάσει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σε όσα αναφέρθηκαν που θέλω να πω είναι ότι ναι, όλοι οι πολίτες, όπως λέει το Σύνταγμα, είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Όμως, δύο κατηγορίες τους εξαιρεί το Σύνταγμα από το Γενικό Σύνολο. Στη μία κατηγορία μπαίνεις ακούσια και είναι η αναπηρία, στην άλλη μπαίνεις εκούσια και είναι η πολυτεκνία. Θα πρέπει λοιπόν κάθε νομοθέτημα να έχει βήμα και σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Και βέβαια θεωρούμε ότι έχουμε μία εξαιρετική, δεν θα την πω ακόμα πολιτικό, γιατί έχει ακόμα το πνεύμα του ενεργού πολίτη, την υπουργό μας την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ένα νέο παιδί που μπορεί να λιδωρήθηκε από... Με πολλές ευαισθησίες, μπορεί να λιδωρήθηκε πέρα από δε ευαισθησίες. Και πέρα από τις ευαισθησίες, είναι αποτελεσματική. Είναι γυναίκα, είναι εκπαιδευτικός. Κρατήστε τα αυτά όλα όμως, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Και όχι μόνο αυτό, να πω ότι δεν μπορεί να βγαίνεις
και να μηδενίζεις έναν άνθρωπο στο δημόσιο βίο του, λέγοντας ότι δεν έχεις οικογένεια, δεν έχεις παιδιά, δεν έχεις δικαίωμα λόγου. Από μια οικογένεια έχουμε προέρθει όλοι μας. Και κάποια στιγμή, όσο και αν έχει πειράξει, η στήριξη της οικογένειας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν θα τους δικαιώσουν, αλλά θα δικαιώσουν αυτούς που είναι σε αυτή τη στόχευση. Κυρία Αγγελή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Εννοείται ότι θα ξανάρθετε να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε είναι πολύ πολλά σημαντικά θέματα. Έχουμε πολλά ροή να πούμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ευχαριστούμε.